Φίλες και φίλοι της Base Training, είμαι ο Σπύρος Μουζακίτης και σήμερα στο κανάλι μας έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον ιδιαίτερα επιτυχημένο και γνωστό σε όλους μας Μπο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις δύο μεγάλες του αγάπες, τη γυμναστική και φυσικά τη μουσική. Μπο, μου δίνεις την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος πηγαίνει στο γυμναστήριο φορώντας ακουστικά για να ακούει την αγαπημένη του μουσική. Είναι η μουσική προφανώς και η γυμναστική, οι δύο αγάπες σου τελικά? Είναι οι μεγαλύτερες αγάπες στη ζωή μου, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Φοράω τη μουσική και αυτό ισχύει. Yeah. Οπότε, ξέρεις, ακούγεται μουσική. Η μουσική έχει αυτή τη δύναμη. Μπορεί να σε παροτρύνει, σε βγάζει συναισθήματα. Σε κάνει να αγριεύει, σε κάνει να ηρεμεί, σε κάνει να στεναχωριέσαι. Οπότε έχει αυτή την τηλεκινητική ικανότητα. Εγώ επειδή γράφω μουσική και αγαπάω τη μουσική, είναι ότι καλύτερο να κάνω δύο αγαπημένα πράγματα ταυτόχρονα, που είναι η γυμναστική και η μουσική. Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω, είναι ποιον τρόπο επιγύμνασης έχεις επιλέξει να ακολουθείς και ποιο είναι το πρόγραμμά σου σε εβδομαδιαία βάση, πόσες φορές την εβδομάδα γυμνάζεις? Γυμνάζομαι σίγουρα 5 φορές την εβδομάδα, μπορεί και παραπάνω, αλλά οι 5 είναι σίγουρα. Κάποιες από αυτές είναι διπλές προπονήσεις, όχι ότι είμαι επαγγελματίας, το κάνω τελείως χομπίστικα, αλλά έχει γίνει τόσο ένα με μένα, που ξέρεις, όταν δεν γυμνάζεσαι, είναι πλέον ψυχολογικό το όλο θέμα. Με βοηθάει πάρα πολύ εμένα προσωπικά στο να ξεφεύγω από πράγματα, ξέροντας ότι κάνω καλό στον εαυτό μου και πάντα χωρίς υπερβολές. Γιατί πάντα η υπερβολή σε όλα τα πράγματα είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάνω λοιπόν γύρω στις 5 προπονήσεις την εβδομάδα, κάνω βάρη πάρα πολλά χρόνια και κάνω και τον τελευταίο χρόνο ελιατικά πυγμαχία. Μάλιστα. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, υπάρχουν αυτοί που βρίσκουν πάντα δικαιολογίες, ακόμα και βεβαρημένο πρόγραμμα, αν έχεις μέσα στην ημέρα σου. Δεν είναι τελικά θέμα θέλησης το να ξεκινήσεις να γυμνάζεσαι? Όλα είναι μόνο θέμα θέλησης και κατά πόσο το έχεις παντρευτεί αυτό το πράγμα, το έχεις κάνει ένα με σένα. Εγώ έχω διαστήματα που έχω πολύ βαρύ πρόγραμμα και διαστήματα που είναι πολύ χαλαρό το πρόγραμμα μου. Η προπόνηση δεν λείπει ποτέ σε κανένα από τα δύο, καμία από τις δύο περιόδους της ζωής μου. Με έχω πιάσει πάρα πολλές φορές να είμαι στο εξωτερικό, να είμαι σε συναυλίες, να είμαι σε νησιά, να είμαι από εδώ από εκεί. Ένα γυμναστήριο να κάνει μια προπόνηση, είτε του, ακόμα και του ξενοδοχείου ή οτιδήποτε, τη βρίσκεις να την κάνεις. Λίγο τρεξιματάκι, λίγο σκηνάκι, μπορείς να κάνεις τα πάντα, εάν θέλεις να το κάνεις. Αν δεν θέλεις, βρίσκεις πάντα δικαιολογίες και κάτω από το σπίτι σου να είναι το γυμναστήριο, να μην πας και να πεις καλύτερα να ξεκουραστώ 5 λεπτά. Άρα να πάω να κουραστώ. Οπότε, το θέμα είναι ότι πολλοί κόσμοι δεν καταλαβαίνουν ότι είναι πραγματικά έχει να κάνει με την υγεία του. Είναι θέμα υγείας το να γυμνάζεσαι. Είναι θέμα υγείας όταν δεν είναι, όταν υπερβάλλεις. Δηλαδή, βλέπουμε και πάρα πολλούς που το παρακάνουν αυτό το πράγμα. Οπότε, από υγεία μπορεί να σου κάνει και κακό. Δηλαδή, μπορεί να επιβαρύνεις πάρα πολύ τους μύσους, να τους κάψεις. Μπορεί να κάνεις κακό στη μέση σου, στην πλάτη σου, στα γόνατά σου, στους αγκώνες σου. Είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι και όσο μεγαλώνουμε γινόμαστε πιο ευαίσθητοι και πιο δύσκολα φτιάχνουν οποιοδήποτε πρόβλημα μας δημιουργηθεί. Οπότε θέλει ένα καλό μάζεμα ως προς τώρα μπορώ να κάνω τόσο, μετά λιγότερο, μετά λιγότερο. Δηλαδή έχω κόψει πάρα πολύ π.χ. τα βάρη εγώ τώρα. Κάνω πολύ λιγότερα βάρη από ό,τι έκανα πιο παλιά. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν τραυματισμοί του οποίου δεν του θέλω. Mm-hmm. Θέλω να είμαι υγιής. Πάνω απ' όλα να έχω την υγεία μου. Αν έχω την υγεία μου, μπορώ να κάνω τα πάντα. Γιατί αν δεν έχω υγεία, δεν μπορώ να κάνω καν γυμναστική. Έτσι είναι. Και φυσικά πολύ μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό παίζει και η διατροφή, έτσι δεν είναι? Το μεγαλύτερο ρόλο, ένα πράγμα το οποίο πολλά χρόνια εγώ δεν το είχα στο. Όχι το πίστευα ή δεν το ήξερα, αλλά δεν το είχα διατηρήσει ποτέ. Mm-hmm. Έτρωγα μια ζωή, τα πάντα όλα, είχα το σύνδρομο του φτωχού, λένε. Και όπου έβρισκα φαγητό, έτρωγα. Οπότε, ξέρεις, είχα αυτή τη δικαιολογία. Πάντα υπάρχουν δικαιολογίες για να κάνεις είτε ατασταλίες είτε σωστά πράγματα. Mm-hmm. Το θέμα είναι πώς θα φιλτράρεις το μυαλό σου, πώς θα διατηρήσεις και πώς θα φιλοσοφείς για να μπορείς να τα φέρεις στη σφαίρα. Τώρα τελευταία, μετά το παιχνίδι του Survivor, κατάλαβα ότι μπορώ να ζήσω και με το τίποτα, με πολύ λίγη τροφή. Οπότε όλα αυτά τα περιτά, που τα έκανα πάρα πολλά χρόνια, μπορώ τώρα να μην τα κάνω. Να έχω ένα πιο υγιή οργανισμό και πιο όμορφο οπτικό. Mm-hmm. Με την ίδια σχεδόν προπόνηση που έκανα και πριν, απλά κάνοντας καλή διατροφή, σωστή διατροφή, ούτε πολύ ούτε λίγο, έχει να κάνει με το να τρώω σωστά. Επειδή έχω χάσει και εγώ 20 κιλά,
Θέλω να σε ρωτήσω. 34. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο σε βοήθησε, σε μπούσταρε ψυχολογικά αυτή όταν έχασε αυτά τα κιλά μετά το survival. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή με τρόμαξε αυτό. Νομίζοντας ότι έχοντας βάλει τα πολλά κιλά, είμαι και πολύ δυνατός και πολύ ισχυρός. Ότι θα ξαναβγω στην κοινωνία μετά το παιχνίδι και θα είμαι ένας αδύνατος, αδύναμος άνθρωπος, καημενούλης κτλ. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Βλέπουμε πυγμάχους 65 κιλά που σκοτώνουν γιατί έχουν πάρα πολύ έκρηξη και πάρα πολύ. Έχουν υγεία μέσα στο σώμα. Και πάρα πολύ εύσοχους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να κουνηθούν. Οπότε είναι δύναμη άχρηστη. Η οποία κάνει και πολύ κακό στην καρδιά και σε άλλα πράγματα το οποίο επιβαρύνει. Στην αρχή λοιπόν τρόμαξα λίγο, μετά το υιοθέτησα, μου άρεσε, άρχισα να φοράω κοστούμια που κάμισα. Τα οποία από την τάβαζα ήμουν ή σαν άνθρωπος της νύχτας ή δεν έψηκα στα νούμερά μου, γιατί είχα 60 για το χέρι, 40 για τη μέση, 38 για την πλάτη, 15 για εκεί. Και έπρεπε να το φτιάξει κάποιος άνθρωπος, ξέρεις, κομμάτι-κομμάτι. Μεγάλη ταλαιπωρία, δηλαδή με λίγα λόγια ποτέ. Οπότε τώρα μπορώ να φορέσω και τα πάντα. Νομίζω ότι κάνει πιο ανθρώπινο, είναι πιο όμορφο. Και με κάνει και νιώθω πολύ καλύτερα με τον εαυτό μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που καθίσαμε μαζί. Ευχαριστώ.